Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα πούμε λίγα λόγια για την ταινία Περιμένοντας την Νονά, δικιά μας ελληνική ταινία, σενάριο, σκηνοθεσία του Νίκου Ζαπατίνα και βασικούς ηθοποιούς, ειδικά οι βασικοί πρωταγωνιστές, ο μεγάλος Θανάσης Τσαλταμπάσης και ο Λευτέρης Ελευθερίου. Μετά η Μιλκέιντε έμεινε μέσα πάρα πολύ όμορφη από Γερμανός Λευτέγαν, ο οποίος Ζόελ Σέντερμπεργκ, κάπως έτσι ας πάνω, ο οποίος εντάξει τον βλέπεις έτσι μέσα στην ταινία. Και η Κατερίνα Παπουτσάκη, να μην ξεχάσουμε την Κατερίνα Παπουτσάκη. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε αυτό για τον Γερμανό, γιατί έμαθα από τον ιδιοκτήτη του τοπικού κινηματογράφου εδώ που πήγε και είδε την πρεμιέρα και γνώρισε και τα παιδιά εκεί, την Demy, τον Θανάση και όλους εκεί στην πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα που ήταν. Έμαθε πως ο Γερμανός δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, καμία σχέση, δεν είναι δηλαδή Έλληνας Γερμανίας ή Έλληνας που γεννήθηκε στη Γερμανία ή ξέρω εγώ ομογενής και αυτά που λέμε, δεν έχει καμία σχέση. Απλά έμαθε τις ατάκες ακριβώς που ήταν να πει, τις είπε πολύ καλά και με λήψεις κατευθείαν, χωρίς πολλές λήψεις. Αυτά γενικά είναι πολύ καλή δουλειά. Το έκανε πολύ ωραίο. Τώρα να πούμε ότι παρόλο που είναι μια ελληνική ταινία, και καμιά φορά καλό είναι παιδιά να βλέπουμε και καμιά ελληνική ταινία, έτσι δεν λέω, έχουμε δει πολύ ελληνική σαβούρα στον κινηματογράφο, αλλά κάποιες ταινίες σαν αυτήν ξεχωρίζουν. Τώρα αυτή, ας πούμε, εγώ πήγα με ένα μούτρι, παιδί μου, ότι θα πάω να δω μια κλασικά ελληνική χαζοκομωδία. Ανά λίγο θα γελάσουμε, λίγο ανάλαφο θα είναι, να πέρασει λίγο η ώρα. Δεν ήταν έτσι όμως. Πήγα με αυτό το mood και έφυγα συγκινημένος. Σου δίνει από την αρχή ένα στοιχείο που καλό είναι να μην στο δώσει, ας πούμε, αυτό ένα θέμα. Αυτό μπορούσε να το κρατήσει και να μην μας δώσει από την αρχή ένα στοιχείο που, αν το δίνει μετά, θα γινόταν η ταινία 10 φορές καλύτερη. Αν το έδινε στο τελευταίο δεκάλεπτο, ας πούμε, ένα στοιχειάκι μικρό, αν μας έδινε στο τέλος, θα γινόταν η ταινία 10 φορές καλύτερη. Να έχεις στο μυαλό σου κάτι άλλο και τελικά να καταλήγει κάπως αλλιώς. Όλη η ταινία έχει να κάνει, εντάξει, μιλάμε για δύο. Από την αρχή σου σε δένει, με και με τους δύο χαρακτήρες. Βασικά με όλους τους χαρακτήρες σε δένει. Σε κάνει από την αρχή να αγαπήσεις όλους τους χαρακτήρες. Και ειδικά με τους δύο φίλους, τον Θανάση και τον Ελευθέρη, όπως έλεγε Ηρακλής και Αγισίλαος. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, η ζωή αυτή, ας πούμε, είναι όλοι νομίζω ότι θα θέλαμε να κάνουμε αυτή τη ζωή. Πάμε σε ένα νησί, αφού έχουμε ένα σπίτι, να κάνουμε ό,τι δουλειά βρούμε, να μαζέψουμε κάνα ψηλό, απλά για να ζήσουμε, για να περάσουμε καλά, ρε παιδί μου. Και αγαπημένοι, πόσο αγαπημένοι ήταν ένας με τον άλλον. Όχι, ήταν πολύ ωραίο και τα μηνύματα που ήταν πολύ ωραία. Δεν θα σας πω παραπάνω, να μην σας κάνω spoil, γιατί και πώς τι ήταν αυτό που μου άρεσε και αυτό που με συγκίνησε. Έτσι όπως το έδωσε πάρα πολύ ωραία. Πώς έρχονται, ας πούμε, και γνωρίζονται με την Demy και τον. Πώς τον έλεγε το δικό του τώρα, δεν θυμάμαι, με την ταινία. Η Demy λέγανε Φέδρα, πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Demy πάρα πολύ ωραία. Η Demy παρόλο που είναι τραγουδίστρια, καλά, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Η Demy τη θεωρώ μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες. Αν όχι την πιο όμορφη Ελληνίδα, βασικά τη θεωρώ την πιο όμορφη Ελληνίδα νομίζω. Αν όχι την πιο όμορφη, μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες γενικά στην showbiz και γενικότερα Ελληνίδες. Και σαν ηθοποιός πάρα πολύ καλή. Η ερμηνεία της ήταν γαμάτη, ήταν απλά γαμάτη και γλυκιά και. Γενικά την αγαπήσαμε, την αγάπησα, την αγάπησα μέσα από αυτήν την ταινία. Να πω τώρα που ήθελα να καταλήξω και η Κατερίνα Παπουτσάκη. Εντάξει, ο ρόλος ήταν λίγο πιο μικρός της Κατερίνας Παπουτσάκη, πιο πολύ σε μερικές σκηνές την είδαμε, αλλά και αυτή έδωσε το στίγμα της εννοείται. Πιο πολύ αυτό, δηλαδή, πιο πολύ βλέπεις τους δύο φίλους, το πόσο αγαπημένοι, το πόσο καλά περνάνε μαζί και ότι αυτό το πράγμα, αν έχει ο ένας τον άλλον, δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν πάνε να μην έχουν λεφτά, δεν πάνε να μην έχουν σπίτι, δεν πάνε να μην έχουν. Αν είναι αυτοί οι δύο μαζί, δεν τους νοιάζει τίποτα. Θα περάσουν γαμάτα και ειδικά ο ένας ήταν, εντάξει, κορυφή. Ο Αγισίλαος ήταν, δεν υπήρχε, εντάξει. Μια πολύ ωραία ταινία που σίγουρα αξίζει να πάνε να τη δείτε. Μην πάτε, εντάξει, δεν είναι και η top ταινία. Αν θυμάμαι καλά, βασικά δεν τη βαθμολόγησα ακόμα. Θα τη βάλω κάπου στο 6,5, λίγο επεικός, επειδή είναι και μια ελληνική. Αλλά είναι γαμάτη πέρα από αυτό, δηλαδή ξεφεύγει από πολλές ελληνικές που ήταν τελευταία στον κινηματογράφο. Βλέπω τα πάντα γενικά στον κινηματογράφο. Δεν θα πάω να δω μόνο τα blockbuster ή μόνο τη επιστημονική φαντασία. Γενικά βλέπω τα πάντα στον κινηματογράφο, είτε είναι ελληνικές, είτε είναι δράματα, είτε είναι κοινωνικές, είτε είναι. Αυτοί τη βάζουν στις κωμωδίες, τώρα την περιμένοντας την Νονά, αλλά την Νονά, από μικρή την Νονά, δεν την Νονά. Αλλά πώς να τη βάζουν στις κωμωδίες, αλλά και εγώ παρόλο που πήγα με αυτό το mood στο τέλος συγκινήθηκα και με έκανε λίγο να βουρκώσω. Αν όχι να δακρύσω έτσι λίγο να βουρκώσω εκεί στο τέλος, είχε αυτό το κάτι. Πάει πάρα πολύ ωραία, τη ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και μου άρεσαν κάποια μηνύματα που ήθελε να περάσει, πολύ ωραία μηνύματα γενικότερα για τη ζωή, για τις σχέσεις των φίλων και για κάποιες ακόμα σχέσεις. Θα τα δείτε. Αυτά τα λίγα είχα να πω και για αυτή την ταινία. Σίγουρα προτείνετε παιδάκια να πάρετε όλοι μαζί και παρέα και η οικογένεια εννοείται, γιατί όχι. Γιατί δεν έχει ούτε χαζά μηνύματα με. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Θα τη δείτε, δεν θα σας κάνω spoil, δεν θα μας κάνω σίγουρα spoil. Αλλά ξεφεύγει από άλλες χαζομάρες και άλλα σκουπίδια που έχουμε δει του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτά νομίζω, παιδάκια, αυτά τα λίγα λόγια και για αυτή την ταινία την ελληνική. Σίγουρα και όλο και κάτι τα ξέχασα να αναφέρω, κάτι τα παρέλειψα. Γράψτε κάτω στα σχόλια και τι αν την είδατε, πώς σας φάνηκε. Χωρίς spoil όμως θα σας παρακαλέσω, παιδάκια μου, και εγώ όσο μπόρεσα να αναφέρω κάποια πραγματάκια χωρίς να μπω σε ένα σημεία του spoil. Θα νομίζω, παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.